εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμια πρόδρομε Αποστόλων Ιδωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου αδελφοί και σεβαστοί πατέρες, θα αναφερθούμε πού αλλού, αλλά στη Σαμαρίτιδα. Θα ήθελα να δούμε λίγο το πρόσωπο αυτό, γιατί μέσα στο πρόσωπο αυτό θα πρέπει να συναντήσουμε το δικό μας πρόσωπο. Καταρχάς ας γυρίσουμε στα χρόνια που ο Χριστός δρούσε στην Αγία Γη, στο Ισραήλ. Ευρίσκεται στη Σαμάρια. Τι είναι η Σαμάρια? Είναι σαν να λέμε ότι ευρίσκεται στην Ήπειρο. Ευρίσκεται στην Ήπειρο ο Χριστός, στην περιοχή της Ηπείρου. Το Ισραήλ μέχρι και σήμερα χωρίζεται σε διάφορες περιοχές, όπως χωρίζεται και η Ελλάδα. Πελοπόννησος, Ρούμελη, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και ούτω καθεξής. Χωρίζεται λοιπόν σε διάφορες περιοχές η Ελλάδα. Άρα αυτή τη στιγμή ο Χριστός είναι σαν να λέμε βρίσκεται στην Ήπειρο. Ευρίσκεται στην περιοχή της Σαμάριας και μας εντοπίζει το Ευαγγέλιο σε ποιο σημείο ευρίσκεται. Ευρίσκεται εκεί που ο Πατριάρχης Ιακώβ είχε φτιάξει ένας από τους τρεις Πατριάρχες, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Είχε φτιάξει αυτό το πηγάδι, το οποίο το είχε ανοίξει για τις ανάγκες του. Και γι' αυτό ονομάζεται κεφρέα του Ιακώβ. Σε αυτό λοιπόν το πηγάδι πηγαίνει ο Χριστός και κάθεται. Αλλά να άκουσε λίγο, έρχεται μια γυναίκα από την περιφέρεια. Δεν μας λέει το όνομά της. Είναι, είπαμε, σαν να είναι ο Χριστός στην Ήπειρο. Και παρουσιάζεται ξαφνικά μια Ηπειρώτισσα. Εκεί παρουσιάζεται μια Σαμαρίτινα, από τη Σαμάρια, από την ευρύτερη περιοχή της Σαμάριας, και πηγαίνει να πάρει νερό. Όταν πήγε να πάρει νερό όμως, ο Χριστός της ανοίγει κουβέντα. Σίγουρα την καλωσόρισε, αυτά τα προσπηδάει το Ευαγγέλιο, δεν αναφέρει λεπτομέρειες, και το Ευαγγέλιο θέλει να μπει στην ουσία του θέματος. Και το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο έχει πάρα πολλά σοβαρά θέματα που εξετάζει. Πάρα πολλά σοβαρά θέματα. Για να δούμε ποια είναι αυτά. Το πρώτο, η Σαμαρίτιδα του κάνει την ερώτηση. Πώς εσύ, του λέει, που έρχεσαι από την περιοχή της Ιουδαίας, πώς εσύ μιλάς μαζί μου? Και μας εξηγεί το Ευαγγέλιο ότι οι Σαμαρίτιδες και οι Ιουδαίοι
δεν μιλιόντουσαν. Γιατί δεν μιλιόντουσαν? Είχαν τσακωθεί και είχαν διαφωνήσει από θρησκευτικές διαφορές. Ποια θρησκευτική διαφορά είχαν? Ότι οι μεν Ιουδαίοι πίστευαν ότι οι θυσίες προς τον αληθινό Θεό και οι προσευχές έπρεπε να γίνονται στο ναό του Σολομώντα, οι δε Σαμαρίτες έλεγαν ότι πρέπει να γίνονται στο όρος Γαριζίν. Είχαν αυτή τη διαφορά. Και αυτή η διαφορά τους είχε φέρει τόση κόντρα ανάμεταξύ τους που δεν μιλιόντουσαν. Ο ένας χαρακτήριζε αιρετικό τον άλλο. Και σαν αιρετική ο ένας δεν χαιρέταγε τον άλλο. Και γι' αυτό η Σαμαρίτιδα του λέει, πώς εσύ Ιουδαίος δέχεσαι και μου μιλάς, αφού δεν μιλιόμαστε. Και εκεί η Σαμαρίτιδα, εν πάση περιπτώσει, του λέγει ότι ήρθε να πάρει νερό για το σπίτι της, για τους δικούς της. Και ο Χριστός της λέει, θέλεις να πιεις και να σου δώσω εγώ από το δικό μου το νερό? Τα χάνει η Σαμαρίτιδα. Τι νερό έχεις εσύ και πώς θα το βγάλεις, αφού ούτε κουβά δεν έχεις. Πώς θα βγάλεις μέσα από το πηγάδι νερό για να μου δώσεις? Και της λέει, το νερό που θα σου δώσω εγώ, όταν το πιείς δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να ξαναδιψάσεις. Άρα μίλαγε για κάποιο άλλο είδους νερό ο Χριστός. Και εκεί τι λέει, να δώσω. Αφού θέλεις, λέει, να σου δώσω και να πάρεις, άντε φωναξέ μου τον άντρα σου. Και εκεί τάχασε εκείνη. Απαντάει, λέει, δεν έχω άντρα. Μα νύχαλη. Δεν έχω άντρα. Σωστά της λέει, είπες, δεν έχεις άντρα. Γιατί πέντε που είχες, αλλά και αυτόν που έχεις, ο έτος δεν είναι κανένας άντρας σου. Συζούσες, ζούσες μέσα στην πορνεία, χωρίς να ήταν όμως κανένας από τους πέντε, αλλά και αυτόν που έχεις, να είναι άντρας σου. Σωστά είπες. Εκείνη παγώνει για δεύτερη φορά. Και παγώνει γιατί σου λέει είναι άγνωστος. Είναι Ιουδαίος. Οπότε τη κόβει και αρχίζει και λέει, θεωρώ, νομίζω, πιστεύω, διαισθάνομαι ότι εσύ μου λες όλη μου τη ζωή. Και πρέπει να της την είπε ο Χριστός. Δεν πρέπει να έμεινε μόνο στους πέντε άντρες και σε αυτόν που είχε. Πρέπει να έμεινε και περισσότερα. Γιατί απαντάει η Σαμαρίτιδα και λέει, ελάτε, λέει, να τον γνωρίσετε, λέει, στους κατοίκους της Σαμάριας. Είναι πραγματικός προφήτης, διότι μου περιέγραψε όλη μου τη ζωή. Ό,τι έχω κάνει και δεν έχω κάνει. Πιστεύω, λέει, ότι εσύ είσαι προφήτης. Και αρπάζει την ευκαιρία. Ποιος αρπάζει την ευκαιρία? Προσέξτε, ότι μια γυναίκα που είναι βυθισμένη μέσα στην αμαρτία, έχει αλλάξει 5-6 άντρες, σαν πουκάμισα, βρίσκεται μέσα στην πορνεία στην ουσία, και όμως αυτή η γυναίκα έχει ερωτήματα. Και του λέει, επειδή πιστεύω ότι είσαι προφήτης, να σε ρωτήσω κάτι. Πού πρέπει να λατρεύουμε το Θεό? Στο όρος Γαριζίν ή στο ναό του Σολομώντα? Και εδώ έρχεται ο Χριστός και λέει μια μεγάλη αλήθεια που δεν είχαν πει μέχρι τότε κανένας εκ των φιλοσόφων. Κανένας δεν είχε πει αυτή την αλήθεια. Τι, μια μεγάλη αποκάλυψη. Για μας δεν φαίνεται αποκάλυψη. Εμείς σήμερα το ακούμε σαν να είναι κάτι το γνωστό. Αυτό που είπε όμως τότε ο Χριστός ήταν βόμβα.
Γιατί ξέρετε τι είναι να πιστεύεις ότι ο ήλιος είναι Θεός και όταν αματέλει να πέφτεις να τον προσκυνάς και όταν ξαναβγεί ο ήλιος πάλι να τον προσκυνάς. Ξέρετε τι είναι να έχεις μερικά αγάλματα της Αθηνάς, του Δία, του Ποσειδώνα και να λες ότι αυτό το μάρμαρο είναι ο Θεός και από το μάρμαρο να ζητάς την υγειά σου, να σε βοηθήσει. Και αυτό το πίστευαν οι άνθρωποι. Αυτή ήταν η πίστη τους. Όπως πίστευαν τότε ότι ο Θεός η μεν βρίσκεται μόνο στο όρος Γανεζή. Οι δε πίστευαν ότι ο Θεός είναι μόνο μέσα στο ναό του Σολομώντα. Και έρχεται και λέει, τι της λέει, πνεύμα ο Θεός. Δεν είναι μόνο μέσα εδώ. Οπουδήποτε μπορεί να λατρεύεται. Και στο όρος Γανεζίν και στο ναό του Σολομώντα και θα λέγαμε εμείς σήμερα και στην εκκλησιά μέσα μπορεί να προσευχηθείς, αλλά και στο βουνό μπορεί να προσευχηθείς και μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να προσευχηθείς και στο σπίτι σου μπορεί να προσευχηθείς. Είναι πανταχού παρόν γιατί είναι πνεύμα. Αυτό ανατάραξε όλα αυτά που πίστευαν μέχρι τότε. Ανέτρεπε, αν θέλετε, όλη την τότε θεολογία. Όλη η θεολογία που είχαν μέχρι τότε την άφηκε στον αέρα. Ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ως πνεύμα λατρεύεται και ότι αναπαύεται σε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν έχει καμία σχέση με την ύλη και με τα υλικά αντικείμενα. Μέχρι εδώ το ξέρετε. Από το Ευαγγέλιο το ακούτε κάθε χρόνο. Πού κρύβεται το μυστικό τώρα? Το μυστικό κρύβεται ότι ο Θεός, πατέρες και αδελφοί μου, αυτή την αλήθεια δεν την είπε στην Εκκλησία. Αυτή την αλήθεια δεν την είπε στους αρχιερείς. Αυτή την αλήθεια δεν την είπε στους ιερείς, στο ιερατείο. Τη μεγαλύτερη αλήθεια ο Χριστός την εναπέθεσε στην καρδιά μιας πόρνης. Φαντάζεστε τι ανατροπή γίνεται. Σε καμία ιερά σύνοδο της εποχής του ο Χριστός δεν αποκαλύπτει αυτή την αλήθεια. Σε κανέναν ιερέα, σε κανέναν μοναχό, σε κανέναν αρχιερέα. Πιάνει μια πόρνη τη Σαμαρίτιδα που συζούσε παράνομα, ζούσε μέσα στην αμαρτία και σε αυτή την αμαρτωλή γυναίκα της αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη αλήθεια που έχει ακουστεί και για το τι είναι ο Θεός. Τι είναι ο Θεός πνεύμα. Και αυτή τη μεγάλη αλήθεια τη λέει σε μία πόρνη. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Και γιατί πρέπει να μας προβληματίσει? Για πάρα πολλούς λόγους. Διότι άραγε την εποχή του Αντιχρίστου, όταν έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ, θα πάει και θα πει τις αλήθειες στους πατριάρχας, στους αρχιερείς, στους ιερείς ή στους μοναχούς, ή θα τους παρακάμψει όπως παρέκαμψε και ο Χριστός, ή θα τους βάλει στην πάντα και δεν θα τους δώσει σημασία. Ή μήπως όταν μιλήσει ο προφήτης Ηλίας θα μιλήσει όπως μίλησε ο Χριστός, με σκληρά λόγια για τους αρχιερείς, τον Άννα και τον Καϊάφα. Θυμηθείτε τι τους είπε στους ιερείς ο Χριστός όταν μίλησε? Τους είπε υποκριτές, τους είπε φίδια, τους είπε τάφους και κονιαμένους και τι δεν τους έσωπε. Το θυμόσαστε το τι είπε. Και αντιθέτως τη μεγαλύτερη αλήθεια πήγε και την αποκάλυψε σε μία αμαρτωλή γυναίκα.
Ο Θεός λέει αποκαλύπτει το θέλημά του σε αυτούς που είναι πρόθυμοι να το εκτελέσουν. Σε αυτούς ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά του και την αλήθεια. Οι υπόλοιποι όταν έχουν κλειστά τα αυτιά της ψυχής τους και κλειστά τα πνευματικά τους μάτια, δεν τους αποκαλύπτει ό,τι αξίωμα κι αν έχουν. Μόνο αυτή την αλήθεια είπε. Μόνο αυτή την αλήθεια. Είπε και άλλη αλήθεια. Πάλι μεγάλη και τρομερή. Αυτή εκστασιασμένη από όλα αυτά που ακούει, γιατί βλέπει την αλήθεια μπροστά της. Και κάτσε να το ρωτήσω, λέει, και κάτι άλλο. Παρότι ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα και παρότι αυτή η γυναίκα ζούσε μες στην αμαρτία, εν τούτης, όπως σας είπα, στα αυτιά της είχαν πάει κάποια θρησκευτικά πράγματα. Και εκείνη την περίοδο γινόταν κάποια συζήτηση. Έτσι αποκαλύπτεται. Τι συζήτηση γινόταν? Θα έρθει ο Μεσσίας. Ήρθε ο Μεσσίας. Έρθει το Μεσσίας. Θα έρθει ο Μεσσίας. Είχανε αυτούς τους προβληματισμούς. Και ο ένας έλεγε ήρθε. Ο άλλος έλεγε έρχεται. Ο άλλος έλεγε θα έρθει. Δεν έχουν ακόμα έρθει οι προφητείες. Όταν θα έρθουν οι προφητείες θα δούμε πότε θα γίνει. Θα σας ενημερώσουμε. Και καταλαβαίνετε ότι γινότανε ένας φαύλος κύκλος. Οι μένα λένε έρχεται, οι άλλοι μπορεί και να έχει γεννηθεί, οι άλλοι θα έρθει, δεν είναι ο καιρός ακόμα, μην αναμένετε. Οπότε βλέποντάς τον ότι είναι προφήτης, βλέποντάς τον ότι της λέει τις αμαρτίες της, βλέποντας τα όσα της λέει, γυρίζει ξαφνικά και του λέει: έχω ακούσει, άνθρωπέ μου, που λέει, ότι έρχεται ο Μεσσίας. Πες μου εσύ την αλήθεια. Ήρθε, θα έρθει, έρχεται στο μέλλον, τι γίνεται? Και πάλι τη μεγαλύτερη αλήθεια την αποκαλύπτει σε μία πόρνη ο Χριστός. Και όχι στο ιερατείο. Το πρέπει να πει πολλά σε εμάς τους ιερείς. Αυτό πρέπει να πει πολλά σε εμάς τους ιερείς. Και τι γυρίζει και της λέει? Ποιον αναζητάς, το Μεσσία? Εγώ είμαι ο λαλόνς. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Εγώ που σου μιλάω. Η δεύτερη μεγάλη αλήθεια. Αυτό δηλαδή που βασίζεται η πίστη μας όλοι, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, είναι ο Μεσσίας, αυτό σημαίνει Μεσσίας, η λέξη Μεσσίας στα ελληνικά σημαίνει Χριστός. Είναι ο Χριστός του Θεού, ο Χριστός του Κυρίου, ο εκλεκτός του Θεού, ο Υιός του Θεού. Αυτό σημαίνει. Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και λέει εγώ είμαι, της λέει. Και προσέξτε ότι αυτό δεν το αποκάλυψε ούτε στους Αποστόλους του, εκείνη μέχρι εκείνη την ώρα. Δεν το είχε πει ούτε στους αρχιερείς, αλλά πάλι το λέει, αδέλφια μου, σε μία πόρνη. Σε μία αμαρτωλή γυναίκα. Γιατί αποκαλύπτεται και λέει όλα αυτά σε μία αμαρτωλή γυναίκα? Γιατί ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Ήθελε να σώσει τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση της αμαρτίας τους. Ήθελε να σώσει τους ανθρώπους που θέλουν να σωθούνε. Ήθελε να σώσει τους ανθρώπους που έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και θέλουν να ακούν το λόγο του Κυρίου για τη σωτηρία τους. Αποκαλύπτεται, σας είπα, ο Θεός. Και αποκαλύπτει το θέλημά του σε εκείνους που είναι έτοιμοι να το εφαρμόσουν. Δεν αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά του στους περιέργους. Δεν αποκαλύπτει ο Θεός σε αυτούς που έχουν χτίσει
τείχους μέσα στα αυτιά, στα αυτιά τους. Αποκαλύπτεται ο Θεός και λέει τις αλήθειες και δεν τον ενδιαφέρει για το ποιος είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχεται ο Χριστός να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο και το αποκαλύπτει τις ιδιότητες του, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και εγώ είμαι ο Υιός του, είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Σωτήρας. Και αυτό μίλησε με στην καρδιά της γυναίκας εκείνης Σαμαρίτιδας. Μίλησε και έκτοτε ακολουθούσε τον Χριστό. Και έκτοτε ακολουθούσε τον Χριστό. Έβαλε τον Χριστό μέσα στην ψυχή της. Άλλαξε από την ώρα που συνάντησε τον Χριστό, από την ώρα που τον γνώρισε, από την ώρα που του μίλησε και της μίλησε, άλλαξε όλη η ζωή της γυναίκας. Και πήρε το όνομα Φωτεινή. Γιατί? Διότι γνώρισε το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, είπε ο Χριστός. Ο ελθόν πρόσμε ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έτσι το φως της ζωής. Εγώ είμαι, λέει, το φως του κόσμου. Όποιος έρχεται κοντά μου δεν θα περπατήσει ποτέ, μα ποτέ στο σκοτάδι. Εδώ είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Εμάς αποκαλύφθηκε ο Θεός. Εμάς μας μίλησε ο Χριστός μες στην καρδιά μας. Και για να μιλήσει ο Χριστός μες στην καρδιά μας, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Πρέπει να σπάσουμε τον καθρέφτη που ωρεοποιεί τα πράγματα. Γιατί εμείς ωρεοποιούμε τους εαυτούς μας. Και γι' αυτό δεν αποκαλύφθηκε στους κληρικούς. Για θυμηθείτε πως ονόμασε ο Χριστός τους κληρικούς της εποχής του, υποκριτές. Ουέιμι, γραμματής και φαρισαίοι, υποκριτέ. Δηλαδή, άλλοι δείχνετε και άλλοι είστε. Χοροϊδεύετε με λίγα λόγια. Χοροϊδεύετε το κοσμάκι. Αυτό είπε ο Χριστός. Και γι' αυτό σε αυτούς τους υποκριτές δεν απεκάλυψε ο Χριστός την αλήθεια. Γιατί ήξερε ότι κοροϊδεύει. Εν αντιθέσει, όταν της είπε της γυναίκας, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου, εκείνη θα μπορούσε να πει δύο λεπτά να πάω. Δύο λεπτά να πάω και να φέρει αυτό που συζήτησε. Και να πει τούτο, σήμερα δεν έχουμε παντρευτεί ακόμα, κανονίζουμε να παντρευτούμε. Αλλά είπε την αλήθεια. Έσπασε τον καθρέφτη. Άνδρα ουκέπω. Δεν έχω άνδρα, ενώ είχε. Και της λέει σωστά είπες ότι δεν έχεις. Απεκάλυψε αυτό που ήταν. Εμείς το κάνουμε. Αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας, αδέλφια μου. Αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας. Η προηγούμενη ομιλία ήταν περί εγωισμού. Το θυμόσαστε. Αποκαλύπτουμε εμείς τον εαυτό μας. Βγαίνουμε να πούμε στους άλλους ποιοι πραγματικά είμαστε. Το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Θυμηθείτε ότι στους πατέρες της μονής, αν δεν θυμούμε καλά, σας το είπα την προηγούμενη φορά, έρχονται πολλοί επισκέπτες και πάνε να τους συμβουλευτούν. Γιατί ο κοσμάκης βλέπει ράσο και εμπιστεύει. Κάτι που δεν εμπιστεύτηκε ο Χριστός. Κάτι που δεν εμπιστεύτηκε ο Χριστός. Μακριά του καθότανε. Το σεβότανε, πήγαινε στον ναό, αλλά μακριά. Αυτό κάτι πρέπει να μας πει. Όχι ότι θα έχουμε ασέβεια απέναντι στο ράσο, δεν ασέβεσαι ούτε ο Χριστός. Το σεβάστηκε. Πήγαινε στο ναό, πήγαινε στις ακολουθίες, κανονικά. Αλλά όμως τις αλήθειες τις είπαν. Τις είπε σε εκείνους που ήταν έτοιμοι να σπάσουν τον καθρέφτη και να βγάλουν τον εαυτό τους πραγματικά. Στους ταπεινούς.
Αυτούς αγάπησε ο Χριστός. Και ο αμαρτωλός που έχει συνέστηση της αμαρτωλότητός του, αυτός έχει την ταπείνωση, αδελφέ. Γιατί οι υπόλοιποι υποκρινόμαστε. Οι υπόλοιποι, ο ένας κοροϊδεύει τον άλλο. Μην ξαναρχίσω σαν την προηγούμενη φορά. Έρχεται η νύφη σας στο σπίτι ή έρχεται η πεθερά σας στο σπίτι και είστε μπροστά τους με λιγάδα. Μόλις φύγει όμως, μόλις φύγει την πεθερά ή την νύφη, είτε η γειτόνισσα είτε η κουνιάδα, την είδες τώρα, άκου τι μου έλεγε. Αυτή είναι, του λέτε, βλέπεις τι έλεγε τώρα. Απαράδεκτη. Αλλά τι να κάνω, να τσακωθώ, δεν μπορώ. Να τσακωθώ, μην τραβήξω τα άκρα. Αυτό τι δείχνει, ότι άλλοι είμαστε μπροστά και όχι μόνο με την πεθερά, με την ύφη. Με τον γείτονα το ίδιο κάνουμε. Με το φίλο μας το ίδιο κάνουμε. Που έρχονται οι φίλοι στο σπίτι να μας πούνε χθες του Αγίου Κωνσταντίνου, της Αγίας Ελένης, χρόνια πολλά, σας γιορτάζανε. Αλλά όμως, όσοι ήταν στο σπίτι σας και σας χαιρετούσανε, ήσασταν με λιγάρι. Μόλις φύγατε, το Σάββατο όμως. Καταπληψία, μπορεί να το κάνετε όλοι. Αλλά αυτό γίνεται. Αυτό ήθιστε. Ακόμα μπορεί να σχολιάσεις και να πεις και κοίτα πως ήταν. Λες το κούφταλο, κοίτα πως βάφτηκε. Πως φύγει. Αν είχε βάψει πολύ το μάτι ή οτιδήποτε. Λες κοίτα πως βάφτηκε. Ή φόρα και παντελόνι. Αν δεν βλέπει τις πατσές της, λες. Το παντελόνι, τη μάρα. Δεν βλέπω την ένα με ένα βήμα. Αυτό γιατί δεν το έπαιζε μπροστά της. Αυτό γιατί δεν το έπαιζε μπροστά της. Αρχίζει η κυρία Μαρία μου. Με τον αφόδι με στον τάφο, εμείς με τα δυο. Εδώ δεν το θέλεις. Αφού είχε σκοπό, μετά να το σχολιάσεις. Γιατί αν δεν το σχολιάζεις και δεν σε ενοχλούσε, δεν είχε λόγο να της το πεις, γιατί δεν σε ενοχλεί. Εάν όμως φεύγοντας, ή το κάνουμε και σ' άλλο. Έχουμε τη γιορτή, τραπεζώνουμε. Και λένε, φάτε, φάτε και από αυτό. Φάτε και από την πιτούλα. Φάτε, έχω και λίγο τζατζικάκι. Φάτε και από το άλλο. Φάτε και από αυτό, είναι πολύ ωραίο. Το έφτιαξε πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, και από αυτό. Και μόλις φύγεις, λέει, Παναγία μου, τον Αγγλέο ρε το, γιατί δεν σταμάταγε. Το καταπέτασε πάρα. Όταν φύγεις το λένε όμως. Μπροστά δεν το λέει. Αυτό λοιπόν, αδέρφια μου, χαρακτηρίζει την υποκρισία μας. Χαρακτηρίζει ότι δεν είμαστε φιλαλήθεις. Ότι αυτό που σκεπτόμαστε δεν το λέμε πάντοτε. Άρα λοιπόν θα αποκαλύψω τον πραγματικό μου εαυτό. Αν αποκαλύψω τον πραγματικό μου εαυτό, ούτε τα παιδιά μου μπορεί να μην μου μιλάνε. Υπάρχει περίπτωση ούτε τα παιδιά μου να μην μου μιλάνε.